Δημήτρη. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ήρεμη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ ήρεμη κατάσταση. Αντίθετα, στην Αρμάνη υπάρχει τεράστια κρίση. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι είχα προγραμματίσει να έχω δίπλα μου κάποιον από τους Έλληνες. Ο Φώτσης έφυγε σε χρόνο ρεκόρ από το γήπεδο. Δεν προλάβαμε να πούμε ούτε καλησπέρα ούτε καληνύχτα. Ο Μπουρούσης μου είπε να σας ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Τον ευχαριστούμε για να τα αποδίδουμε. Έχει στείλει χαιρετισμούς σε όλους και σε μένα. Εμένα μου είπε να πει σε όλους καλή χρονιά. Ωραία. Εκ μέρους μου. Τώρα όλοι, μάλλον είσαι και εσύ όλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Νίκολας, ο οποίος τον είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα να είναι λαλίστατος, μου είπε αν είναι τεράστια ανάγκη να μιλήσω, θα μιλήσω. Αλλά θα προτιμούσα να με εξαιρέσεις για μία φορά. Καταλαβαίνετε βέβαια ποιο είναι το κλίμα στην Αρμάνη. Πήρες 19 τίτλους. Έχεις φτιάξει 6 διαφορετικές ομάδες με έναν κορμό βέβαια και τα λοιπά. Καθήλωσε τον κόσμο με τον μπάσκετ που έπαιξες. Καθηλώνει τον κόσμο. Αυτό είναι αντικειμενικό τώρα. Τι να γίνει. Γιατί ο δημιουργός. Ο μόνος που δεν το καταλάβαινε κάποτε ήταν ο παραγωγός. Ο ένας παράγοντας όμως έχει δίκιο. Ο ένας παράγοντας είναι κοινός. Τι είπες, ο μόνος. Πώς καθηλώνει. Ο μόνος που δεν καταλάβαινε αυτό το πράγμα ήταν ο Θοδωρής ο Παπαλουκάς. Κάποτε που είχα κάνει μια συζήτηση που έλεγε, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τη Διαιτησία, θυμάμαι. Και του έλεγα ότι ήταν η εποχή του Ολυμπιακού πρόκειμ κατά τη διάρκεια του Γιαννάκη. Ήταν τότε που έπρεπε να δικαιολογήσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.